Σοφία μου, τέτοιο αναρχητικό πεδίο με θαλασσινό ορίζοντα, νομίζω σπανίως το συναντάμε στον πλανήτη Γη. Λέω υπάρχουν αλήθεια. Μερικά ακόμα, αλλά είμαστε πολύ τυχεροί εδώ στην Καβάλα, ναι. Στο Δήμο Παγκαίου. Οι διαδρομές αυτές έχουν ξεχωριστά ονόματα, που υποθέτω ότι Δανάη και Μάρκο τα γνωρίζετε. Ναι. Για πες λοιπόν, πώς ονομάζονται οι διαδρομές, λέγε. Τυρόπιτα, Χυσός, Τρυποκάριδος, Δίδρο της Νυχτερίδας. Δανάη μου, θες να προσθέσεις κάτι? Πανοραμίξ. Πανοραμίξ. Και μία ακόμα από τη Δανάη, Πανοραμίξ, αλλά εμένα μου είναι αυτή η τυρόπιτα, δηλαδή σκαρφαλώνεις και τρως τυρόπιτες. Γιατί τη λέει την τυρόπιτα ρε Δανάη, Μάρκο? Ποιος ξέρει άραγε? Εγώ δεν ξέρω ειλικρινά. Εσύ ξέρεις δασκάλα? Έχει ένα μικρό βραχάκι έτσι σφινωμένο ανάμεσα σε δυο φράχους και μοιάζει σαν τρίγωνη τυρόπιτα και έτσι βγήκε σφινωμένη τυρόπιτα, είναι το κανονικό όνομα της διαδρομής. Η Σοφία έρχεται από τον ορειβατικό, ελληνικό ορειβατικό σύλλογο Καβάλας. 1933. Και εδώ είναι το πεδίο δράσης. Το πεδίο το οποίο ονομάζεται Ρέμβη. Στην Ερακλίτσα του Δήμου Παγκαίου. Εδώ είναι ο χώρος για προπόνηση, για τους ντόπιους αναρχητές, αλλά και χώρος αναψυχής και ταξιδιού για όλους όσους έρχονται εκτός πόλης. Προπονούνται οι ενήλικες, προπονούνται και τα πιτσιρίκια, γιατί βλέπω ότι σε αυτή τη γειτονιά του πλανήτη έχετε όλη μια έφεση προς τον αθλητισμό. Για πολλά χρόνια ήταν πόλος έλξης κυρίως για ενήλικες, γιατί θεωρείται ένα άθλημα αρκετά extreme. Όμως σιγά σιγά τα νέα παιδιά και εμείς με δική μας προσπάθεια προσπαθούμε να τα φέρουμε κοντά σε αυτό που λέγεται αναρρίχηση βράχου και όχι τεχνητής πίστας. Να δούνε, να αρχίσουν να βοηθάνε και να καθαρίζουν το πεδίο, να το συντηρούν και να μάθουν να προσέχουν το περιβάλλον. Ο Μάρκος, λένε οι πληροφορίες μου, πρώτα σκαρφάλωσε και μετά περπάτησε, έτσι δεν είναι, μαμά? Είναι αλήθεια αυτό. Έχει έρθει εδώ από 2 μηνών, πρώτο επισκέφθηκε. Πριν 12 χρόνια ακριβώς ήταν Μάιος, που πρωτοφέραμε τον Μάρκο μωρό στα βράχια. Όταν ανεβαίνω πάνω και αγχώνομαι, ψιλοτραγουδάω. Α, τι τραγουδάς? Ψιθυριστά. Μουρμουρίζεις μουσικές? Και αυτό σε ηρεμεί? Ναι. Όταν σκαρφαλώνεις εσύ, Δανάη μου, ξεχνάς? Τι είναι αυτό που σε συναρπάζει στην αναρρίχηση? Μ' αρέσει η θέα γενικά, ειδικά όταν σκαρφαλώνουμε στα βράχια, αλλά μ' αρέσει και αυτό το άγχος να μην πέσω κάτω, να βρω τα σωστά πιασήματα. Μ' αρέσει αυτό. Η αδρεναλίνη δηλαδή είναι δημιουργικό πράγμα. Ναι. Ονειρεύεσαι για τη ζωή σου κάτι? Θα ήθελες μεγαλώνοντας να κάνεις τι? Βασικά κυρίως θα ήθελα να πάρω πολλά μετάλλια και στην αναρρίχηση και στα άλλα αθλήματα που πηγαίνω. Όπως, τι άλλα αθλήματα κάνεις? Νόργανα και τραμπολίνο. Ναι. Δανάη μου, μεγαλώνοντας βλέπεις ότι γίνεσαι πιο θαραλέα όσο ασχολείσαι με τέτοια αθλήματα, όσο ασχολείσαι με τη φύση? Βασικά το συνηθίζω, οπότε μου φαίνεται όσο περνάει ο καιρός και πιο εύκολο. Εσύ έχεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου? Πάρα πολύ. Ναι. Και τι θέλεις να γίνεις μεγαλώνοντας? Εγώ τώρα σκέφτομαι να αθληθώ πάρα πολύ για να μπορέσω να μπω στην εθνική ομάδα αναρρίχησης. Αυτό, από επαγγέλματα δεν σκέφτομαι ακόμα κάτι να κάνω.